Καλωσορίσατε φίλοι μου, πολλά ευχαριστώ σας. Στα σπίτια σας αρθούν χαρές, να είναι το κοπελιό σας. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Τολεμαΐδας στο Κρητικό Παρεάκι 2019. Αυτό το παρεάκι είναι μια μικρή γιορτή για τους φίλους μας. Ένα καλωσόρισμα του χειμώνα που έρχεται. Απόψε θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε φαγητά του τόπου μας. Το πιλάφι του γάμου με το βραστό κρέας, το γνωστό στους περισσότερους ως γαμοπίλαφο. Το πιλάφι είναι το κατεξοχήν φαγητό που μαγειρεύεται σε όλη την Κρήτη, στις χαρές. Χαρές εννοούμε τους γάμους, τα γλέντια, τα βαπτίσια, τις γιορτές. Σερβίρεται πάντα πρώτο στο τραπέζι. Τη τηγανιά με πατάτες, τα ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα, τη γραβιέρα με το μέλι και φυσικά κρακίζει, κρασί και τσιχουδιά άφθονο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που και φέτο είναι συνδιοργανώτρια στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, τους ανθρώπους που ο καθένας με τον τρόπο του βοήθησε να στηθεί όλο αυτό. Ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ευχαριστούμε τα μέλη του Συλλόγου που βοήθησαν και ειδικά τις κυρίες που βοήθησαν να παρασκευαστούν όλα αυτά τα φαγητά. Ευχαριστούμε για την παρουσία τους, τους εκπροσώπους του Δήμου Εορδέας, τον Αντιδήμαρχο Εορδέας κύριο Φανίδη Δημήτρη, τον Αντιδήμαρχο Εορδέας κύριο Χουρδότη Νικόλαο, την Αντιδήμαρχο Εορδέας κυρία Αντωνιάδου Μαρία, την Αντιδήμαρχο Εορδέας κυρία Σεβαστού Ρούλα, την Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κυρία Καΐδου Άννα, τον εκπρόσωπο του Δήμου Εορδέας σε θέματα Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, τον Πρόεδρο του ΚΙΠΑΠ κυρία Πράπα Γιαννώτα Σούλα, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Τολεμαΐδας κύριο Ισαάκ Νικολαίδη, τους εκπροσώπους των Συλλόγων, του Συλλόγου Σωτήρας Τολεμαΐδας, του Συλλόγου Μικρασιατών Τολεμαΐδας, του Συλλόγου Πλασιωτών Τολεμαΐδας, του Συλλόγου Υπηρωτών, του Συλλόγου Κομάνου, του Συλλόγου Κρητών Αμυνταίου, του Συλλόγου Γονέων Κηδεμών και Φίλων Ατόμων με Αναπηρίας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Συλλόγου Πύργων της Τραγικής Εστίας Τολεμαΐδας, του Συλλόγου Τροπαντούρων Τολεμαΐδας, του Συλλόγου Καρδιάς Ημέρα. Να γνωρίσουμε την ορχήστρα. Σταυγιανιδάκης Λεωνίδας, Γύρω Τραχούλη. Αρχάνης Γιώργος, Λαούλο Αυτοματούλα. Κουδάκης Κωστής Μαρτωλίνο. Καταλός Κωστής, Λαούλο Τραχούλη. Και τώρα το λόγο έχει ο πρόεδρος του συνόλου μας, τον κύριο Κουδάκη. Για ιδέες παρέα όμορφη που έχουμε καωμένη, απούλες τις καλές γενιές είναι αναμαζωμένοι. Με υγεία και χαρά να πορευόμαστε. Σας καλωσορίζω κι εγώ στην ετήσια γιορτή του Συλλόγου μας, μια γιορτή που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, εξειδικευμένα όμως στα τμήματα του Συλλόγου που φέτο, δόξα σε ο Θεός, έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχουμε και τμήμα ζωγραφικής, έχουμε και τμήμα φωτογραφίας, έχουμε και τμήμα ζούμπα, έχουμε και τα κριτικά μας τα άφησα τελευταία για να τα πενέσουμε περισσότερο. Οπότε απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στο Σύλλογο, περνάνε τις ώρες τους εκεί και θέλουμε να σμίξουν, να γνωριστούν και να γλεντήσουμε όπως εμείς στην Κρήτη ξέρουμε να γλεντάμε. Να ευχαριστήσω και εγώ το Δήμο για την αθρώα του συμμετοχή στην εκδήλωσή μας. Είναι πρωτόγνωρο για μένα τόσοι αντιδήμαρχοι, μάλλον πριν από λίγο είπαμε ότι μπορεί να κάνουν και Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, αλλά χαίρομαι που δίνεται η αφορμή στον Κρητικό του Σύλλογο να κάνουν Δημοτικό Συμβούλιο οι άρχοντες του τόπου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας τιμούν με την παρουσία τους όλοι
Και αυτοί που δεν είναι εδώ και αυτοί που είναι, εμείς πάντοτε τους ευχαριστούμε γιατί μας προβάλλουν και πρέπει να μας προβάλλουν. Εμείς πρέπει να τους ευχαριστούμε και να κάνουμε κάθε φορά κάτι καλύτερο. Να πούμε για τα χορευτικά μας τμήματα ότι αυγατίζουμε και μεγαλώνουμε που λένε. Όποιοι από εσάς θέλετε να έρθετε να συμμετέχετε, υπάρχουν τμήματα ανοιχτά και για το χορό και για οπουδήποτε αλλού. Για να περνάμε καλά και να βλέπετε και πώς γλεντάνε στην Κρήτη. Γιατί πέραν από το χορό και τα λοιπά, εκεί κάθε βράδυ όλο και κανένα ποτήρι εκεί θα πιούμε, όλο και κάτι θα βρούμε εκεί να περάσουμε τη βραδιά μας. Οπότε εύχομαι σε όλους σας καλή διασκέδαση. Εύχομαι σε όλους να είστε χαρούμενοι. Εμείς θέλουμε να γίνουμε μια παρέα όλοι μαζί και να χορεύουμε όλοι μαζί για να κρατήσουμε, να ξεχάσουμε λίγο εκείνες τις ευλογημένες τις πίκρες που έχουμε από όλο αυτό το σερβετό που μας κυνηγάει και μας κατατρέχει κάθε μέρα και που μας τα περνάνε μέσα από τα κανάλια. Και εμείς έχουμε να πούμε ότι υπάρχει αυτό το φοβικό στοιχείο. Για μας δεν πρέπει να υπάρχει, η πολεμαϊδα αξίζει κάτι καλύτερο. Η πολεμαϊδα αξίζει να περνάει καλά. Εμείς είμαστε κομμάτι της πολεμαϊδας, μπορεί να μην είμαστε από εδώ, αλλά αγαπάμε τον τόπο που ζούμε. Και εύχομαι σε όλους σας καλή διασκέδαση. Στο σημείο αυτό θέλω να καλέσω την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Αντωνιάδου, να μας απευθύνει για ένα χαιρετισμό από το ίδιο. Καλησπέρα. Αγαπητέ κυρία Μακρυμαλάκη, αγαπητά μέλη του Συνόλου Κρητών, έχετε τις ευχές του Δημάρχου μας, και ο οποίος στηρίζει και επικροτεί δράσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τον πολιτισμό. Σήμερα η Κρήτη ενώνεται με τη Μακεδονία. Σήμερα η Κρήτη με τον πολιτισμό της, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις της, την κουλτούρα της και, και τα ιδέσματά της, μεταφέρθηκαν στην πόλη μας με ένα ζεστό παρεάκι, με μια εκδήλωση πάρα πολύ χαρούμενη, με μια εκδήλωση η οποία ενώνει ανθρώπους με το ρακί και με δέσματα της Κρήτης, γιατί τα τελευταία χρόνια στολίσαμε τα σπίτια μας, αλλά κλείσαμε τις πόρτες μας και τις καρδιές μας. Όλο αυτό ενώνει τους ανθρώπους, τους κάνει να χαμογελάει και τους κάνει να είναι ευχάριστοι και χαρούμενοι. Το παν είναι να είμαστε καλά, το παν είναι να περνάμε καλά, γιατί η καλή καρδιά ενώνει και η αγάπη τους ανθρώπους. Θα κλείσω με μια μαντινάδα. Στο Μακρυμαλάκι ήρθαμε να φάμε και να πιούμε με μαντινάδες και ρακές, να περάσουμε καλά τη βραδιά μας απόψε. Να καλέσουμε και τον πρόεδρο της κοινότητας Πολεμαΐδας, τον κύριο Νικολαίδη, να μας απευθύνει και αυτός ένα χαιρετισμό σαν οικοδεσπότης του τόπου μας. Καλησπέρα σε όλους, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, συνάδελφοι στον πολιτισμό, φίλες και φίλοι του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας. Αισθάνομαι ότι είμαι μέσα στην οικογένειά μου, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Κρητών είχα την τιμή να εκπροσωπώ και εκπροσωπώ Σύλλογο της Πόλης, τον Σωτήρα, και έχουμε συνεργαστεί και ξέρω τι σημαίνει Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας. Κύριε Μακρυμαλάκη, στο πρόσωπό σας θέλω να ευχαριστήσω για όλα αυτά τα χρόνια την συνεργασία που είχαμε, την όμορφη αυτή συνεργασία. Ο Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης και όχι μόνο, όλοι οι σύλλογοι της Πτολεμαΐδας βάζουν το λιθαράκι τους. Και τυχαία δεν είναι η εκδήλωση αυτή την περίοδο. Κύριε Μακρυμαλάκη, είναι φθινόπωρο και ξέρετε ότι το φθινόπωρο οι ζωγράφοι κάνουν τους καλύτερους πίνακες. Πραγματικά η δική σας η πινελιά μέσα σε αυτό που λέγεται πολιτισμός της Πτολεμαΐδας είναι πολύ διακριτή η πινελιά σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Αυτό το μοσαϊκό της πόλεως μας είναι το συντηρητικό μας πλεονέκτημα απέναντι στο μέλλον με αυτές τις προκλήσεις που έχουμε. Να είστε καλά, αγκαλιάστε τους συλλόγους,
όλοι με αγάπη προσφέρονται. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Αυτό είπε η κυρία Αντιδήμαρχος προηγουμένως. Είμαστε κοντά σας. Πραγματικά όλοι μαζί για να περάσουμε αυτόν τον κλάδο που έχετε πει. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να προσθέσω εδώ σε αυτήν την παρέμβαση για να μην πω ότι κουβεντιάζω, γιατί μου έχουν πει ότι λέω πολλά λέει και πρέπει να κάτσω στην άκρη της σήμερα. 8 του Νοέμβρη εμείς στην Κρήτη γιορτάζουμε το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Στις 8 του Νοέμβρη του 1866 σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι εκεί για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Ένας φόρος τιμής και για αυτή τη θυσία είναι και αυτή η μάνα του Σιωτοξανή για να τους θυμηθούν. Επίσης, να σας πω ότι κάποια στιγμή θα περάσουν τα τραπέζια σας κάποια μέλη του Συλλόγου με κάποια ημερολόγια. Είναι το μοναδικό έσοδο του Συλλόγου μας. Όσοι θέλετε, είναι κατασκευές της ομάδας των γυναικών του Συλλόγου. Πιστεύω ότι θα τα τιμήσετε διόντως, είναι πάρα πολύ ωραία.